Μια ανάσα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και ο Δήμος Λαρισαίων ετοιμάζεται για ακόμη μια φορά να στηρίξει τις άπορες οικογένειες είτε μέσω του κοινωνικού παντοπολίου είτε μέσω των συσιτίων. Ο Δεκέμβριος έχει και τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σε αυτό το πλαίσιο των εορτών η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας κάθε φορά με τις δικές της δομές προσπαθεί να υποστηρίξει τα ευάλωτα νοικοκυριά. Κατά συνέπεια, αυτό το μήνα λοιπόν θα έχει μια μεγάλη διανομή του ΝΤΕΒΑ που θα ξεκινήσει σε άλλες περιοχές από τις 9 Δεκεμβρίου. Στη Λάρισα θα είναι 12, 13 και 14. Απευθύνεται σε όλους τους δικαιούχους του ΚΕΑ και φυσικά θα ειδοποιηθούν μέσω των μηνυμάτων όπως έρχεται κάθε φορά για να παρευρεθούν στη συσκευαστή και να πάρουν περίπου 23 προϊόντα, νοπά και ξηρά τροφή και ό,τι άλλο περιλαμβάνει και είδη ατομικής υγιεινής και ό,τι άλλο περιλαμβάνει αυτό το πακέτο, για να δώσει τη δυνατότητα σε αυτές τις οικογένειες εν ώψη των εορτών να υπάρχει κάποια δυναμική τροφίμων και τραπεζιού στο σπίτι τους. Σε λίγες ημέρες ξεκινά ακόμη μια διανομή τροφίμων μέσα του προγράμματος ΤΕΒΑ σε δικαιούχους της πόλης. Επιπλέον, το κοινωνικό παντοπολείο είναι μια σταθερή θεσμική αξία στην κοινωνική πρόνοια, γιατί στέκεται δίπλα στους συμπολίτες μας που απευθύνονται σε εμάς, περίπου σε 500 άτομα. Και επιπλέον φυσικά, γιατί αυτές τις μέρες φτάνει και άλλος κόσμος που ζητά τη δικιά μας βοήθεια και διαμέσου των έγκριτων καναλιών που απευθύνουμε σε όλους τους συμπολίτες μας που έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι στέκονται δίπλα μας με την προσφορά και τις δωρεές τους, είτε είναι ατομικές, είτε είναι συλλόγων, είτε είναι θεσμικών οργανώσεων, είτε είναι εταιριών, είτε είναι διαφόρων φορέων της πόλης που διακριτικά στέκεται όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας. Καλούμε λοιπόν όλους αυτούς να προστρέχουν στο κοινωνικό παντοπολείο φέρνοντας τη δικιά τους βοήθεια, την οποία να μπορούμε να την κατανείμουμε στους συμπολίτες μας, έτσι ώστε αυτά τα οποία κάθε φορά μοιράζουμε να είναι ικανά για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτών των ημερών. Ο κ. Βούλγαρης καλεί όσους μπορούν να στηρίξουν το κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας.